Η ιταλική πίεση στην Ήπειρο και την Πίνδο ήταν σφοδρότατη. Ήταν ευτυχή συγκυρία το γεγονός πως την ελληνική άμυνα σε αυτούς τους δύο τομείς είχαν σχεδιάσει και οργανώσει δύο ψυχωμένοι αξιωματικοί. Την 8η ημεραρχία, ο υποστράτηγος Χαράλαμπος Κατσιμήτρος και το απόσπασμα Πίνδου ο συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Δαβάκης. Στην ιδιοφυή προετοιμασία του εδάφους, στην ακατάβλητη οργανωτική τους δραστηριότητα και στην ακλόνητη πίστη τους προς την νίκη, οφείλει η Ελλάδα τις πρώτες αμυντικές της επιτυχίες που αποτέλεσαν τη βάση για τη μεγάλη αντεπίθεση που θα ακολουθούσε. Το απόγευμα της Κυριακής 27 Οκτωβρίου 1940 βαριά σύννεφα καλύπτουν τη γη της Ηπείρου. Όταν και το τελευταίο φως της ημέρας χάνεται, ξεσπά βροχή που σε λίγο μετατρέπει την οτισμένη γη σε τέλμα. Στο γραφείο του Μεράρχου στα Γιάννενα, ο Κατσιμήτρος συζητά με τους επιτελείς του τις τελευταίες πληροφορίες από τη Μεθόριο που δείχνουν ότι οι Ιταλοί καταλαμβάνουν θέσεις μάχης. Όλοι συμφωνούν πως τις επόμενες ώρες θα εκδηλωθεί η Ιταλική επίθεση. Η μεγάλη ώρα πλησιάζει. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, το τηλέφωνο στη Μεραρχία χτυπάει. Η λαχανιασμένη φωνή του έφεδρου ανθιπολοχαγού, διοικητή του φυλακίου Χάνη Δελβινάκη, αναφέρει. Επί της οδού Αργυροκάστρου Κακαβιάς ακούεται συνεχής κρότος βαρέων οχημάτων και αρμάτων μάχης. Ο Κατσιμήτρος, λίγο πριν κοιμηθεί, επικοινωνεί με όλους τους διοικητές των τμήματων προκαλύψεως. Όλοι είναι ήρεμοι και σε ύψιστη ετοιμότητα. 500 χιλιόμετρα πιο νότια, ο πρεσβευτής της Ιταλίας, Κόμις Εμμανουέλε Γκράτσι, χαρτοπέζει σε φιλικό του σπίτι στην Αθήνα. Στις 2 το πρωί, σηκώνεται, καληνυχτίζει και επιβιβάζεται στο αυτοκίνητο της πρεσβείας. Στις 3 παρα 10 φτάνει μπροστά από την οικία του Πρωθυπουργού. Ο μοναδικός φρουρός του Μεταξά, ένας χωροφύλακας, τον ειδοποιεί. Ο Πρωθυπουργός δέχεται τον Γκράτσι φορώντας την πιτζάμα του και από πάνω μία ρόμπα εις μίαν μικράν αίθουσαν υποδοχής που θα μπορούσε να υπάρχει εις την οικίαν ή ασδήποτε οικογένειας μικροαστού, όπως αναφέρει ο Γκράτσι. Μισή ώρα αργότερα, το τηλέφωνο στο δωμάτιο του Κατσιμήτρου, στον πάνω όροφο του κτηρίου της Μεραρχίας, χτυπάει συνεχώς. Ο Μέραρχος, αποκαμωμένος από την κούραση, δεν το ακούει. Αντί για αυτόν, το ακουστικό σηκώνει η μικρή του κόρη. Ο στρατηγός αφυπνίζεται και από την άλλη πλευρά της γραμμής, ο αντισυνταγματάρχης Κορόζης, το δεξί χέρι του παπάγου, του ανακοινώνει. Πόλεμος. Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως απέρριψε ιταλικών τελεσίγραφων. Ο κύριος αρχηγός ανέλαβε αρχιστράτηγος. Στις 5:30 το πρωί της 28ης Οκτωβρίου αρχίζει το ιταλικό πυροβολικό να βάλει καταιγιστικά σε όλο το μήκος του δημιουργουμένου μετόπου εναντίον των ελληνικών τμήματων προκαλύψεως, προετοιμάζοντας το δρόμο για τα πεζοπόρα τμήματα που είναι έτοιμα να εξορμήσουν. Μετά από αρκετή ώρα, το μέσο ιταλικό πυροβολικό σήγησε. Ήταν η ώρα των βαρέων πυροβόλων και της αεροπορίας να δημιουργήσουν ένα συνεχώς διευρυνόμενο φραγμό πυρός που πίσω του ακολουθούσαν τα τμήματα των ιταλικών μεραρχιών. Στο μέτωπο της Ηπείρου στην παραλιακή ζώνη, η μεραρχία υπηκού κινήθηκε με μεγάλη βραδύτητα λόγω της κακής κατάστασης του οδικού δικτύου προς κατάληψη της Ιγουμενίτσας με σκοπό να συνεχίσει την προέλασή της μέχρι την Άρτα. Ενώ η μεραρχία πεζικού Σιένα με την επικουρία ταγμάτων Μελανοχιτώνων και Αλβανών κινήθηκε στην κατεύθυνση Κονίσπολης Φιλιάτες. Οι ελληνικές δυνάμεις που υπεράσπιζαν την περιοχή συμπτύχθηκαν σύμφωνα με το σχέδιο πίσω από τον ποταμό Καλαμά και ανέμεναν επικουρία.
Ανατολικότερα, η μεραρχία πεζικού Φεράρα, με την υποστήριξη της τεθωρακισμένης μεραρχίας Κένταβρη και πλήθους μελανοχιτώνων και Αλβανών, εξαπέλυσε επίθεση προς την κατεύθυνση Καλπάκη-Ιωάννινα. Στην Πίνδο, η μεραρχία αλπινιστών Τζούλια επιτέθηκε στο μέτωπο από τη Μέρτζανη και τον Μπουραζάνη μέχρι βόρεια από την Κόνιτσα και κατόρθωσε να ανατρέψει τις ασθενέστατες ελληνικές δυνάμεις προκαλύψεως και να δημιουργήσει θύλακο, φθάνοντας ανάμεσα στο Γράμμο και την Καμήλα. Το τέλος της πρώτης μέρας του πολέμου βρήκε τους Ιταλούς να έχουν κάνει μικρά βήματα μέσα στο ελληνικό έδαφος και τους Έλληνες να εφαρμόζουν ικανοποιητικά τα αμυντικά σχέδια που είχαν εκπονηθεί ήδη από το 1939. Το βράδυ της 29ης Οκτωβρίου, τα ιταλικά στρατεύματα έφτασαν απέναντι από την ελληνική τοποθεσία άμυνας Καλπάκη Καλαμάς, την οποία υπερασπίζονταν η 8η Μεραρχία και η 3η Ταξιαρχία. Οι Ιταλοί δεν προχώρησαν αμέσως σε επίθεση, αλλά μέχρι την 1η Νοεμβρίου αναλώθηκαν σε ενέργειες αναγνώρισης και προετοιμασίας. Είχε σημάνει η ώρα του Κατσιμήτρου, προκειμένου να αποδείξει ότι οι Ιταλοί δεν θα περάσουν. Παρόλο που ανησυχούσε για το άκρο αριστερό του στην περιοχή Φιλιατών, όπου οι Ιταλοί είχαν κάνει σημαντικές προόδους, ο διοικητής της 8ης Μεραρχίας παρέμενε αμετακίνητος στο σχέδιό του, να δώσει τη μάχη στο Καλπάκι. Την 1η Νοεμβρίου κάπως περιορισμένα και στις 2 Νοεμβρίου με πρωτοφανή σφοδρότητα, οι Ιταλοί άρχισαν την επίθεσή τους εναντίον του Καλπακίου. Η προσπάθειά τους εκδηλώθηκε κυρίως με άρματα μάχης και ισχυρότατη υποστήριξη πυροβολικού και αεροπορίας, ενώ το πεζικό ακολουθούσε με μικρότερες δυνάμεις. Στις 2 Νοεμβρίου, ο Κατσιμήτρος έλαβε αργοπορημένα, λόγω της καταστροφής των τηλεγραφικών και τηλεφωνικών γραμμών, δύο διαταγές του Γενικού Στρατηγίου. Η πρώτη του επεσήμανε να μην διεκδικεί έδαφος, αλλά να προσέχει τόσο ανατολικά όσο και νότια, και η δεύτερη να μην αγκιστρωθεί στο Καλπάκι, αλλά να συμπτυχθεί προς Μέτσοβο. Ήταν όμως αργά. Η μάχη είχε αρχίσει και ο Κατσιμήτρος δεν ήταν διατεθειμένος να εγκαταλείψει τη γη και τους ανθρώπους που αγάπησε, να εγκαταλείψει την Ήπειρο και τους Ηπειρώτες. Στις 2 Νοεμβρίου, ο εχθρός κατέλαβε το στρατηγική σημασία ύψωμα Κραμπάλα στο βόρειο άκρο του Καλπακίου. Την επόμενη μέρα στις 5 το πρωί, μια ισχυρή ελληνική ομάδα υπό τον ταγματάρχη Πανταζή ξεκίνησε μέσα στο σκοτάδι. Από άνδρα